Γεια σας κορίτσια, λοιπόν αυτό είναι ένα βιντεάκι με προϊόντα καθαρισμού προσώπου ντε μακιγιάζ. Θα σας δείξω τι προϊόντα χρησιμοποιώ εγώ για να κάνω το ντε μακιγιάζ μου και μερικά και δύο προϊόντα που χρησιμοποιούσα λίγο πιο παλιά όταν είχα ακμή, τώρα τα χρησιμοποιώ ο αδερφός μου. Αν σας ενδιαφέρουν για να λωτώσω την ακμή σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο προϊόντα που είναι για την περιποίηση για την ακμή, τα έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι της Garnier, το τζέλ καθαρισμού για εξυγίανση της επιδερμίδας. Λέει ότι αποφράσει τους πόρους και έχει μέσα ψευδάργυρο και είναι αυτό εδώ πέρα, έχει αντιβακτηριακή δράση, αυτό πάντα το κάνω σαρδά, τις μεγάλες λέξεις, είναι αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιεί ο αδερφός μου, κοιτάξτε, είναι λίγο βαρύ στην επιδερμίδα σχετικά. Όταν λέω βαρύ, τι εννοώ, εμένα ο ψευδάργυρος με ενοχλεί λίγο μερικές φορές, με ποια έννοια. Νιώθω λίγο το πρόσωπό μου βαρύ, ότι με τραβάει, όμως κάνει αρκετή καλή δουλειά στους πόρους. Τουλάχιστον δεν θα έχετε σπυράκια, κλείνει τους πόρους και εντάξει, αν δεν τα πειράζετε, γιατί εγώ τα πείραζα τα σπυράκια πιο παλιά όταν είχα φοβερό πρόβλημα ακμής, έχει καλή επίδραση. Λοιπόν, δείτε το, αναζητήστε το και είναι σχετικά νομίζω οικονομικό, γύρω στα 4 ευρώ πρέπει να έχει. Το επόμενο, εντάξει, περισσότεροι μπορεί να το ξέρουν, όσοι έχουν τουλάχιστον σπυράκια, είναι τη Κλεραζίλ, το Ultra, αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, έχει φτάσει κοντεύει στον πάτο, το χρησιμοποιεί ο αδερφός μου. Εγώ τώρα πλέον δεν το χρησιμοποιώ. Λέει ότι είναι ορατό σε 3 μέρες. Ορατό σε 3 μέρες δεν είναι, για κανένα λόγο όμως. Θέλει τουλάχιστον αρκετό χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες για να το χρησιμοποιείς, για να δεις κάποια αρκετή καλή μεταβολή στο δέρμα σου. Πόσο ενεργεί λέει αυτό, ότι έχει φόρμουλα, μπλα μπλα. Κάτι συγκεκριμένο δεν έχει. Το χρησιμοποιείται απλά με χλιαρό νερό. Τσούζει λίγο τα σπυράκια, αυτά που είναι ρεθισμένα και αυτά που τα έχετε σπάσει και τα έχετε πειράξει. Ομολογώ ότι τσούζει αρκετά στο πρόσωπο, αλλά μετά καταπραγίνει το πρόσωπο και έχει πάρα πολύ, και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το συγκεκριμένο για το πρόσωπο. Το συνιστώ τουλάχιστον, άμα έχετε πρόβλημα ακμής. Τα επόμενα είναι καθαριστικά για το μακιγιάζ, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ αυτό το διάστημα. Δεν χρησιμοποιώ μόνο ένα. Γενικά χρησιμοποιώ αρκετά πράγματα. Μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια και να βλέπω τι επίδραση έχει πάνω στο πρόσωπό μου και άμα είναι το ξαναπαίρνω, παίρνω κάποιο άλλο. Λοιπόν, αγαπημένο αυτό το μήνα και γενικά βασικά είναι το αγαπημένο και θα το ξαναπάρω αυτό σε προσφορά όταν θα μπορέσω να πάω να το πάρω. Το Sephora είναι ο αφρός. Είναι με αντλία, το ανακινείται και βγαίνει σε μορφή αφρού. Έκανε νομίζω 6,5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εγώ το πήρα με το παίρνει ένα συν ένα στην ίδια τιμή που έχει προσφορά στα Sephora. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στέλνει ένα μήνυμα, δεν θυμάμαι πού, αλλά έχω κάνει ένα. Έχω κάνει ένα βιντεάκι που το έχω γράψει από κάτω, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Το 54 κάτι από Vodafone τηλέφωνο και παίρνει ένα συν ένα στην ίδια τιμή. Στα προϊόντα Sephora και στα Priority, αν θυμάμαι καλά. Είναι από τα καλύτερα καθαριστικά που έχω δοκιμάσει και μου αρέσει πάρα πολύ που αφήνει το δέρμα μετά ενυδατωμένο και μαλακό. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν το αποτέλεσμα μετά το καθάρισμα. Και βγάζει και μέχρι αδιάβροχη μάσκαρα. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, το επόμενο θα σας δείξω είναι μαντιλάκι από τη Johnson. Είναι το τρίτο, τέταρτο πακέτο που χρησιμοποιώ αυτό. Η κάμερα σήμερα τα έχει παίξει λίγο. Αλλάζει χρώματα μόνη της. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μία μου δείχνει σκούρα, μία λευκή. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μα το Θεό σήμερα σε όλα τα βιντεάκια που έχω τραβήξει. Είναι πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα. Δεν θα με αφήσει σήμερα να τραβήξω βίντεο. Α, πάλι σκούρινα. Χαλά, καλό μου πια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα. Ήταν ένα συν ένα και νομίζω ότι κάνουν 3,5-4 ευρώ. Είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Είναι αρκετά υγρά ώστε να μπορεί να βγάζει αρκετό προϊόν από το πρόσωπο. Βέβαια, δεν το, βγάζει και αδιάβροχη μάσκαρα, δεν τη βγάζει 100% ολόκληρη όπως τη βγάζει ένα καθαριστικό. Και είναι κανονική και μεικτή επιδερμίδα. Επίσης, να τονίσω ότι δεν κάνει και τελείως καλό να χρησιμοποιείται μόνο το μακιγιάζ. Χρειάζεται να καθαρίζετε το πρόσωπό σας με κάποιο άλλο. Το επόμενο θα σας δείξω είναι μια τονωτική λοσιόν της Bioten. Είναι αυτή εδώ πέρα που έχει. Με τι είναι, με κυδόνι, με νύχτα κυδονιού. Δεν ξέρω, το συζητώ, μυρίζει. Υπέροχα, υπέροχα, πίστευτα. Εντάξει, δεν τη χρησιμοποιώ συνέχεια να πω την αλήθεια. Την τονωτική λοσιόν τη χρησιμοποιώ όπου το θυμηθώ. Μην πω ψέματα. Το πρόσωπο μου το καθαρίζω συνέχεια. Είτε είναι για βάψη, είτε είμαι βαμμένη, πριν κοιμηθώ, οπωσδήποτε. Ακόμα και άλλο αυτή να μην είναι, το καθαρίζω το πρόσωπο μου. Οτιδήποτε από ατμόσφαιρα, από το κάπνισμα που καπνίζουμε τριγύρω μου, γιατί όλα αυτά πάνε στο πρόσωπο, πάνε στα βλέμματα, τέλο πάντων. Οπότε
Το συνιστώ και αυτό. Νομίζω ότι έκανε 4,5 ευρώ και γενικά την Biotène είναι πολύ οικονομικά τα προϊόντα. Το επόμενο που θα σας δείξω πάλι που είναι την Biotène είναι ένα τζέλ κρέμα καθαρισμού μεγάλα βαμβακιού. Είναι αυτό εδώ. Και όπως βλέπετε μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, έχει μικροκόκκους εδώ. Τα νύχια μου είναι άθλια, εντωμεταξύ θέλω βάψιμο. Αλλά δεν πειράζει τώρα. Αργότερα έχει αυτούς τους κόκκους και είναι σε μορφή τζέλ. Βγαίνει, ξέρω θα φανεί έτσι. Κατά πόσο φαίνεται. Είναι πάρα πολύ καλό. Με μικρή ποσότητα μπορείτε να καθαρίσετε όλο το πρόσωπο. Αφήνει μια πολύ ωραία φρεσκάδα στο πρόσωπο. Έχει βιταμίνη Ε. Και γενικά νομίζω το γάλα βαμβακιού σε αυτά τα καθαριστικά δίνει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Λοιπόν, το επόμενο και μου τελειώνει κιόλας και πρέπει να έχω άλλο ένα backup, αλλά δεν θυμάμαι από την αμαρτία μου. Είναι της Johnson πάλι το Face Care, ένα ζωγονικό τζέλ καθαρισμού για μεικτή και κανονική επιδερμίδα. Πάλι έχει μικροκόκκους, όπως βλέπετε εδώ κάτω. Είναι αυτό εδώ πέρα, ένα συν ένα, 4,5 ευρώ νομίζω το πρέπει στο σούπερ μάρκετ. Αυτό χρησιμοποιώ πιο πολύ αυτό το διάστημα. Είναι απλά καταπληκτικό και το σημαντικό είναι ότι δεν τσούζουν τα μάτια γιατί μερικά εμένα όταν κάνει σαπουνάδα, γιατί μου αρέσουν τα καθαριστικά που σαπουνάδα βγάζουν, τουλάχιστον για μένα πίσω το προϊόν, θέλω να πιστεύω. Είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το επόμενο και τελευταίο που θα σας δείξω είναι της Avène. Μας δόθηκε σε ένα event και δεν έχω αξιωθεί ακόμα να πάω να το αγοράσω σε κανονική συσκευασία. Και υπήρχε και ο αφρός. Τον αφρό δεν τον έχω να σας το δείξω, αλλά ήταν σε, όχι αφρός, σε τζέλ. Ήταν σε τζέλ και με πολύ ελάχιστη ποσότητα ξέβαφες όλο το πρόσωπο σου χωρίς να αφήνει καθόλου σημάδι, καθόλου ίχνος make-up νωμένη πάνω στο πρόσωπο. Και το επόμενο που πραγματικά με ενθουσίασε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι το νεράκι της Avène που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι για μεικτές λιπαρές επιδερμίδες, πιο πολύ λιπαρές που είναι λιπαρές, μας το είπανε και στο event. Και βάζεις μια μικρή σχετικά ποσότητα σε ένα μπαμπάκι και έχω συνήθως το χρησιμοποιώ αυτό, το χρησιμοποιώ αδιάσκοπο, όχι μάσκαρα. Βάζεις ένα μπαμπάκι σε αυτά τα στρογγυλά που είναι του ντεμακιγιάζ, τα στρογγυλά, τα βαμβακάκια τα έτοιμα. Το βάζεις πάνω στο μάτι σου, τα αφήνεις γύρω στα 3 με 4 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, όχι ψέματα, 30 δευτερόλεπτα τα αφήνεις. 30 δευτερόλεπτα κάνεις 3 κινησούλες και διώχνει όλο το μακιγιάζ. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν το βγάζει ολόκληρο με την έννοια σκίας, μου αφήνει κάποιο μαυράκι κάτι, αλλά την αδιάβροχη μάσκαρα τη βγάζει με τη μία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ούτε καταστρέφει τις βλεφαρίδες σου με το να τις τρίβεις όλη την ώρα με μαντιλάκι, με αφρό για να φύγουν, ούτε τίποτα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα και νομίζω ότι σε ένα βιντεάκι της Μαργαρίτα πρέπει να είπε ότι κάνει 11 ευρώ ή 14, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Αλλά φανταστείτε ότι θα σας κρατήσει πάρα πολύ καιρό, δηλαδή 2 μήνες χαλαρά θα σας κρατήσει, γιατί φανταστείτε ότι εγώ αυτό το χρησιμοποιώ γύρω στον 1,5 μήνα, κοιτάξτε πόσο είναι. Δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, πολύ λίγη ποσότητα. Αυτά έχω να σας δείξω, δεν έχω κάποιο άλλο. Ένα τελευταίο που θα σας δείξω είναι μια κρέμα προσώπου, που αυτή χρησιμοποιώ αυτό τον τελευταίο καιρό, είναι του Κορέ, με θυμαρίσιο μέλι, είναι αυτή εδώ. Τη χρησιμοποιώ συνήθως 2 φορές την εβδομάδα και έχω και άλλη μία με γάλα. Αλλά προς παρόν θέλω να τελειώσω αυτή με το θυμαρίσιο μέλι. Είναι φανταστική, κάνει μόνο 3 ευρώ εντωμεταξύ. Είναι για άπειρες χρήσεις. Την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, δεν θυμάμαι πόσες. Την αφήνετε 10 λεπτά στο πρόσωπο, στεγνώνει και τη βγάζετε. Τώρα η συγκεκριμένη κρεμούλα θέλει πολύ λίγη ποσότητα, δεν θέλει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενυδατική και το πρόσωπο το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και το καλοκαίρι τη συγκεκριμένη που είχα καεί λίγο στο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για τα προϊόντα καθαρισμού. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε κάποιο άλλο βιντεάκι πολύ σύντομα, να μου πείτε. Είμαι ανοιχτή σε ιδέες, να μου πείτε τι θέλετε να κάνω βιντεάκι. Μέχρι τότε μην ξεχάσετε το διαγωνισμό που έχω στο Facebook. Είναι μέχρι την Τετάρτη. Και επίσης μην ξεχάσετε και το διαγωνισμό στο YouTube, θα σας βάλω κάτω το link, είναι μέχρι 28 Νοεμβρίου. Είναι αρκετά τα δωράκια και είναι κρίμα να μην πάρετε μέρος αν δεν το έχετε δει. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλάκια!